δύο, τρία. Στο ατομικό. Ξεκίνησα πάρα πολύ δυνατά στην Bull. Είχα να δώσω κάποια πράγματα παραπάνω, αλλά το θετικό ήταν ότι διορθώνοντας τα λάθη του Πανευρωπαϊκού που κάνα μια εβδομάδα πιο πριν, κατάφερα να τα επεξήλθα σε μια πάρα πολύ δυνατή Bull, μιας και οι τρεις από τους έξι ήμασταν στην πρώτη δεκαεξάδα. Μετά το πρώτο νοκάουτ το κέρδισα απέναντι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παίχτη, κερδίζοντας θέση μου στην 30διάδα. Και έπειτα είχα αντιμέτωπο ένα πάρα πολύ καλό φίλο μου, ένα Βέλγο. Στην αρχή ξεκίνησαμε μαζί, δυνατά. Παρ' όλα αυτά ο ρυθμός του παιχνιδιού ανέβηκε πάρα πολύ ραγδαία, δεν μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Αλλά μένω ικανοποιημένος από την παρουσία μου σε αυτούς τους ευρωπαϊκούς αγώνες και γίνομαι πιο δυνατός να βελτιώσω την προπόνησή μου για να πάμε στο Μιλάνο πλέον στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Να τα απολαύσουν. Γιατί μόνο αν τα απολαύσουν θα βγάλουν τα προσόντα τους και τα θετικά τους σημεία πάνω στο παιχνίδι και θα αντλήσουμε όλα τα αρνητικά των αντιπάλων μας. Οι αγώνες ατομικά ξεκίνησαν πολύ καλά, πολύ δυνατά από τις Bull. Δυστυχώς η συνέχεια στο νοκάουτ προς το τέλος φύθηκε στα σημεία στο τέλος τελευταίο δευτερόλεπτο. Και δεν προσκριθήκαμε στη 16, αλλά παρόλα αυτά ήταν ένας πολύ καλός αγώνας για μένα. Με δυνάμωσε ακόμα περισσότερο και φυσικά πολλά συγχαρητήρια και στη Σαβρία, τη Μαρία και την Βάσο, γιατί ήταν και αυτές εξαιρετικές. Παραδόξως πήγαν πάρα πολύ καλά. Έχω ένα τραυματισμό από τον Μάρτιο, ο οποίος με ταλαιπωρεί και αυτό έκανε αβέβαιο ακόμα και αν θα έρθω στους αγώνες. Ήρθα χωρίς προπονήσεις, χωρίς τίποτα, μόνο με την όρεξη και την αγάπη που έχουμε για την ξυφασκία. Μπήκα, έπαιξα, το διασκέδασα και 300 θέση. Δεν πω από κάτι άλλο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήθελα παραπάνω, ναι, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δεδομένου των συνθηκών είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Υποθεραπεία, να τελειώσω, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το Σεπτέμβριο, να πούμε ότι οκ, πατάμε καλά. Και να συνεχίσουμε να πάρουμε όλη την υπόλοιπη η χρονιά, ότι θα πούμε δυνατά χωρίς να μας απασχολήσει καθόλου. Μπράβο! Παίζει να ήταν η πιο ωραία διοργάνωση που φοβάει, αλήθεια. Ήμασταν όλοι μαζί συνέχεια, αγκαλιά, ανεξάρτητα από όπλο, ηλικία, φίλο. Ήμασταν συνέχεια μαζί, κάναμε πλάκες, υποστηρίζαμε ο ένας τον άλλον. Ήταν όλοι υπέροχα, αλήθεια τους ευχαριστώ. Όλους. Λίγο βέβαια παραπάνω, coaches Μανώλικας και Σούλιος, που αλήθεια τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν απίστευτο ότι παίξαμε πρώτη φορά ομαδικό σε επίπεδο γυναικών. Δεν ξέρω, θέλω να πω πάρα πολύ ευχαριστώ σε όλες. Ήμασταν ομάδα σήμερα, παίξαμε μέχρι τελευταία στιγμή και μπράβο μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που η ομάδα μας έγινε πιο δυνατή και αρχίζουμε εκεί παίρνουμε αποτελέσματα και είμαι σίγουρη πως όσο πάει και κατεβαίνουμε σε αγώνες για πιο επίπεδο θα ανεβαίνουμε κι εμείς και θα δείχνουμε πόσο δυνατές και καλές και πόσο ωραία συνεργασία έχουμε μεταξύ μας. Και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα κορίτσια και τους προπονητές που ήταν δίπλα μας. Υπέροχη εμπειρία και ανυπομονώ για το επόμενο. Περήφανη, μόνο περήφανη για τα κορίτσια. Ήταν απίστευτες. Από το πρώτο παιχνίδι για την οκτάδα το παλέψαμε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά οριακό και χαίρομαι γιατί ήταν η πρώτη μας εμφάνιση. Και δείξαμε ότι το φλερέ γυναικών είναι εδώ. Και ήρθε για να μείνει, πιστεύω. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα κορίτσια γιατί ήταν συνεργάσιμες. Στήσαμε για την κάθε ομάδα το παιχνίδι όπως το θέλαμε. Και ήταν υπέροχες, φοβερές και αποτελεσματικές. Όλη την ομάδα που ήταν από πίσω μας και ενθουσιάζεται σε κάθε και τον Νίκο που ήταν μαζί μας, όλα τα παιδιά, στο κοουτσάρισμα, από τον Κουστόπουλο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και όλα τα παιδιά από όλα τα όπλα, γιατί ήταν πολύ υποστηρικτική. Από εδώ και πέρα, ο επόμενος στόχος μας είναι η επανεμφάνιση της ομάδας στους επόμενους αγώνες, με τη στήριξη της πολιτείας.
Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας σίγουρα. Ξεκίνησα καλά. Έκανα 3-3 στο πουλ. Εντυπωσιακό τουλάχιστον για μένα. Έπαιξα το επόμενο κάουτ. Δυστυχώς έχασα, αλλά ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σίγουρα. Σίγουρα το ότι είμαι τόσο νέος και πήγα σχετικά καλά μου δίνει αισιοδοξία και κουράγιο για να συνεχίσω και έρχονται και άλλα πολλά αποτέλεσμα. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα στην κατηγορία των γυναικών σε αγώνες με υψηλού επίπεδου στο εξωτερικό. Ήταν μια τέλεια εμπειρία να ανταγωνίζεσαι τις παίκτες που βλέπεις τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Οι αγώνες πήγαν πάρα πολύ καλά για πρώτη φορά. Ξεκίνησε η μέρα στην pool με 2 νίκες και 4 ήττες. Υπήρχαν αρκετές ατυχίες στον πόντο. Το πρώτο νοκάουτ το κερδίσαμε επίσης στον πόντο στο Αβαντάζ μετά από ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με το νούμερο 10 της κατάταξης. Για τη 16η, το χάσαμε επίσης το Αβαντάζ για ένα πόντο. Ήταν ένα δύσκολο μάτς και ήταν κρίμα που χάθηκε, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Πίεσε, πίεσε! Πάμε, πάμε! Πρώτη παρουσία μου σε αυτή την κατηγορία μου έδειξε ότι οι δυνάμεις μου με ακολουθούν, μπορώ να τα πλησιάσω σε αυτό το επίπεδο και μου δίνει κίνητρο να δουλέψω πολύ περισσότερο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μιλάνο τέλη Ιουλίου και για την επόμενη σεζόν, επειδή μπαίνω κανονικά στην κατηγορία των γυναικών. Αυτή την εμφάνιση θέλω να την αφιερώσω στην προπονητριά μου, την κυρία Ζάχου, η οποία δεν κατάφερε να είναι εδώ μαζί μου, αλλά την ευχαριστώ πολύ για όλη τη δουλειά. Στην οικογένεια μου με στηρίζει και βασικά σε όλη την ελληνική αποστολή, η οποία ήταν δίπλα μου όλη την ημέρα των αγώνων μου και με στήριζαν και άκουγα τη φωνή τους από πίσω που μου δίνουν πολύ δύναμη. Αγώνες δεν ξεκίνησαν πολύ καλά, γιατί έκανα 2 νίκες από τα 5 παιχνίδια. Στη συνέχεια στο πρώτο νοκάουτ το κέρδισα στον πόντο 15-14, εκεί έπαιξα πάρα πολύ καλά και στη συνέχεια έχασα από το νούμερο 1 στον κόσμο με διαφορά. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, το χάρηκα πάρα πολύ και ειδικότερα χάρηκα επειδή έπαιξα μαζί του, διότι δεν έχω ξαναγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο αντρών. Σίγουρα δεν ήταν το αποτέλεσμα που θα ήθελα, αλλά ήταν ένας αγώνας στον οποίο ένιωθα πολύ καλά. Είχε όλα τα vibes, όλο το mood από μια τεράστια διοργάνωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Προσωπικά ήταν η πρώτη μου ευρωπαϊκή αγώνες και θα ήθελα πάρα πολύ να ξανάρθω πολύ σύντομα. Ένιωθα πάρα πολύ καλά και το μεγαλύτερο μέρος αυτού του συναισθήματος ήταν το ότι είχα δίπλα μου όλους τους αθλητές της ελληνικής αποστολής. Είχα δίπλα μου τον προπονητή μου τον Χρήστο Σαΐνη, τον Christian Power και όλοι αυτοί μέχρι το τελευταίο παιχνίδι ήταν αυτοί που με πείσμαναν ακόμα παραπάνω στο να δώσω ό,τι έχω εκείνη τη στιγμή για να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν ήρθε, παρόλα αυτά σε πολλά σημεία είμαι ευχαριστημένη από αυτή τη μέρα. Ήθελα προσωπικά να δώσω ένα πολύ δυνατό αγώνα, ο οποίος θα ήταν η προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μιλάνο, που είναι και το πιο σημαντικό σημείο τη σεζόν. Πήγε πολύ καλά η μέρα σήμερα. Στο τέλος χάσαμε σε λεπτομέρειες τον ημιτελικό από τη Ρουμάνα Πλήτρια. Ήταν ένας εξαιρετικός ημιτελικός. Κρεσίτε ο τωράντα κοντούρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τα ήρθε σε αυτή τη στιγμή της χρονιάς, έτσι ώστε να μπορέσω και εγώ να ξανασκεφτώ λίγο το αδύναμα μου σημεία και αυτά τα οποία πρέπει να δουλέψω. Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή προπόνηση για μας σήμερα, διότι αυτοί οι αγώνες δεν μετράνε για την Ολυμπιακή πρόκριση. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου έδωσε τεράστιο ψυχολογικό μπουστάρισμα για να συνεχίσω αυτό που κάνω.
πάρα πολύ ωραίο συνέστημα την ώρα που παίζεις έτσι και νιώθεις ότι το παιχνίδι έτσι λίγο ζορίζει το να ακούς τις ελληνικές φωνές από πίσω και να σας απορτάρουν. Εμένα προσωπικά μου δίνει έτσι τεράστιο ψυχολογικό μπουστάρισμα και χαίρομαι που ήταν όλοι εδώ σήμερα. Και τους ευχαριστώ πολύ προσωπικά έναν έναν που ήρθαν εδώ να με στηρίξουν. Και ιδίως στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον κύριο Σπύρο Καπράλο που ήταν εδώ και φώναζε και φωτιά μας. Δεν το τραβάς αυτό, λέω και την τζακέτα.